Καλημερούδια, μην κοιτάτε το χάος που γίνεται εδώ. Σήμερα δεν φτιάχνω τίποτα, είμαι με 3,5 ώρες ύπνου. Με το ζόρι στέκομαι, να σας το πω και έτσι. Έβαλα εδώ το δερμάτινό μου το σορτσάκι με αυτό το πάρα πολύ ωραίο πουλοβεράκι, το οποίο είναι πολύ ζεστό γιατί έχει το κρυάκι του. Και έφυγα να πάω στην αδερφή μου να φτιάξουμε νυχάκια, να τα κάνουμε έτσι χριστουγεννιάτικα και όμορφα. Ξύπνησε και τον Αλέξανδρο που δεν ξύπνησε για αυτός με τίποτα. Αν και το κλείσε το 10ωράκι του, αλλά παρόλα αυτά δεν ήθελε να ξυπνήσει. Και φύγαμε. Πάμε να δούμε ωραία σχεδιάκια, να διαλέξω. Τι θα διαλέξω, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Αλέξανδρε. Κοιτάξτε ένα υπέροχο γουράκι που έφτιαξε ο Κωνσταντίνος στην ουσία για το χριστουγεννιάτικο δώρο που θα του φέρει η νονά του. Για να δώσει την νονά του. Κωνσταντίνε, τι δώρο μου έδωσε. Κωνσταντίνε, τι δώρο μου έδωσε. Λοιπόν, ακόμα την πήρα εκεί στο. Τι είπε? Πετάμε φράουλες. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα σχέδια που σας έλεγα ότι έμαθε η αδερφή μου. Που τώρα μου αρέσει και ο Άγιος Βασίλης, ρε εσύ. Ποιο να κάνω? Να κάνω τον Άγιο Βασίλη και όχι τον Τάραν εδώ. Τις μπάλες θα τις κάνω σίγουρα. Αλλά εδώ τώρα δεν ξέρω τι να κάνω, μου αρέσουν και τα δύο. Τα νύχια μου είναι τέλεια, λοιπόν κάναμε αυτό το ombre για να φαίνεται τι σαχιονάκι, έχουμε βάλει και χρυσό σκόνη και ασημό σκόνη και πολλά. Κοιτάξτε τον Τάραν εδώ μου, τι όμορφος που είναι. Και από εδώ έχω κάνει τις δύο, περιμένετε. Και από εδώ έχω κάνει τις δύο μπάλες, εντάξει, και ombre. Και από εδώ, εντάξει, είναι πανέμορφα, κοιτάξτε οι μπάλες τι ωραίες που είναι. Να σας δείξω ξανά και τον Τάραν εδώ. Τι όμορφος. Έλεγα να κάνω pullover, αλλά μετά σκέφτηκα και λέω ότι pullover μπορώ να κάνω και αργότερα, ενώ χριστουγεννιάτικα όχι. Οπότε αποφάσισα. Δεν θέλει η καμέρουλα να συνεργαστεί. Θα ξεκουραστεί σε λίγες μέρες, κάνει υπομονή. Το καλό είναι ότι μου έδωσε η αδερφή μου αρακά για τον Αλέξανδρο και έφαγε ο Αλέξανδρος αρακά. Και εγώ περίσεψε χθες πίτσα από τα γενέθλια του Αλέξανδρου, οπότε θα φάω λίγο πίτσα που περίσεψε. Και να βγει έτσι σήμερα η μέρα μας, γιατί δεν πρόλαβα να μαγειρέψω κάτι. Και έτσι λίγο να κάνω και μια... να πάρω λίγο ρεπό, γιατί και χθες ήταν έτσι λίγο δύσκολο με όλο τον κόσμο που μαζεύτηκε εδώ. Και το Σάββατο θα κάνουμε σπίτι μας πρώτη φορά Χριστούγεννα. Εδώ, όχι πάνω στους γονείς μου, εδώ. Και θα είναι έτσι, δεν ξέρω, λίγο αγχωτικά ίσως, γιατί θα τα μαγειρέψω και όλα εγώ. Και έχω έτσι το άγχος του να μαγειρέψω όμορφα για να φάνε ο κόσμος όμορφα το χριστουγεννιάτικο τους γεύμα. Αλλά εντάξει, νομίζω θα τα καταφέρω. Κοιτάξτε τι βρήκαμε, δεν το ήξερα, τυχαία ήρθαμε για να δούμε λίγο εδώ πέρα που είναι στολισμένα και έχει το φορτηγό της Coca-Cola που κάθε μέρα τώρα αυτές τις μέρες που κυκλοφορούσα στον δρόμο κοιτούσα συνέχεια μήπως το πετύχω κάπου, γιατί πολλοί γνωστοί μου το είχαν πετύχει. Εντάξει, είναι πανέμορφο, wow, πολύ χάρηκα, χωρίς λόγο, αλλά χάρηκα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το πιο μικρό βίντεο που έχει γίνει γενικά στο vlog μας, σε όλα τα vlog μας, όχι μόνο στο φετινό,
στο φετινό σίγουρα και στα υπόλοιπα τις προηγούμενες χρονιές. Αχ, θα σας φάνηκε περίεργο που μου είδατε σήμερα να πηγαίνω στο Golden, γιατί σας είχα πει ότι έχω κάνει τα ψώνια μου από πάρα πολύ νωρίς, γιατί δεν θέλω αυτή την εβδομάδα των Χριστουγέννων να βγω να ψωνίσω τίποτα για να μην μπλέξω στην κίνηση και στο χαμό που θα γίνεται στα εμπορικά καταστήματα και εμπορικά κέντρα. Κι όμως αναγκάστηκα, γιατί η σημερινή μέρα δεν μου πήγε καθόλου καλά. Θέλω να σας πω ότι αυτό το κομμάτι του βίντεο, αυτό το τελευταίο, πρέπει να είναι τώρα η 11η, 12η φορά που το γυρίζω. Προσπάθησα να σας πω τι έχει γίνει, αλλά επειδή βγάζω πάρα πολύ εκνευρισμό, γιατί είμαι πολύ εκνευρισμένη, σήμερα με έχουν ταράξει πάρα πολύ. Και επειδή δεν θέλω να σας μεταφέρω εκνευρισμό, αλλά μόνο ωραίο χριστουγεννιάτικο κλίμα, προσπάθησα να το ξαναγυρίσω και να το ξαναγυρίσω και να το ξαναγυρίσω για να σας πω τι έχει γίνει και να μην αυτό, αλλά δεν τα έχω καταφέρει. Οπότε, απλά θα το κλείσω εδώ το βίντεο. Αύριο που θα έχω ηρεμήσει, θα προσπαθήσω και σήμερα να ηρεμήσω, γιατί δεν θέλω να πέσω στο κρεβάτι εκνευρισμένη και να κοιμηθώ. Θέλω να είμαι χαλαρή και ωραία. Τώρα που θα επεξεργαστώ το κομμάτι, το βίντεο, θα ανάψω εδώ το κεράκι μου και αυτά και θα χαλαρώσω. Και είμαι και με 3,5 ώρες ύπνου, πόσο να αντέξω. Μου έχουν σπάσει και τα νεύρα σήμερα πραγματικά, γιατί για 4 παραγγελίες τις οποίες περιμένω εδώ και πάρα πολύ καιρό και σήμερα επικοινώνησα και με τις 4 και δεν μπορώ να σας εξηγήσω, και μόνο η μία δεν με πειράζει τόσο, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν το έχω πληρώσει, το έχω παραγγείλει, το θέλω πάρα πολύ αλλά δεν το έχω πληρώσει, οπότε αυτό δεν με ενδιαφέρει, αλλά μου είχαν πει ότι θα το έχω. Τέλος πάντων, δεν θέλω να σας πω γιατί θα αρχίσω να φουντώνω πάλι και δεν θέλω να μεταφέρω αυτό το κλίμα. Αυτά. Θα σας πω αύριο που θα έχω ηρεμήσει τι έχει γίνει. Αυτά. Ούτε κουτάκια θα ανοίξουμε. Θα σας γράψω απλά επειδή έχω ανοίξει το τσάι, γιατί θέλω τώρα να καθίσω να το φτιάξω και να το πιώσω, φτιάχνω το βίντεο. Θα σας γράψω εδώ πέρα το κειμενάκι, το μηνυματάκι που έχει και θα σας δω πάλι αύριο. Έχω και την ενόχληση, την τρελή ενόχληση στα μάτια μου, δεν έχει περάσει ακόμα. Με αυτό που σας έλεγα την κόπωση πάω κάπως καλύτερα, αλλά αυτό με τα μάτια σου πάει και χειροτερεύει. Τέλος πάντων, θέλω να ελπίζω και να πιστεύω ότι αύριο θα ξημερώσει μια όμορφη μέρα και ο κνευρισμός όλος θα έχει φύγει. Αυτά, σας φιλώ και θα σας δω πάλι αύριο. Γεια σας!